Ανάσα σε εκατοντάδες ιδιοκτήτες ακινήτων που είδαν τις περιουσίες τους να μετατρέπονται σε δάση με την ανάρτηση των δασικών χαρτών, δόθηκε στην εκπνοή της προθεσμίας για την υποβολή των αντιρρήσεων. Σε τροπολογία που θα κατατεθεί εντός των επομένων ημερών στη Βουλή, θα δίδεται παράταση 40 ημερών ως τις 7 Σεπτεμβρίου στη διαδικασία ανάρτησης των δασικών χαρτών από το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Είναι η τρίτη παράταση. Μέχρι τώρα, η τελευταία ήταν μέχρι τις 27 του μήνα, μέχρι αύριο. Η πληροφόρηση που έχουμε είναι για μια επόμενη παράταση με μια ανακοίνωση του Υπουργείου μέχρι τις 7 του Σεπτέμβρη και για τους κατοίκους εσωτερικού και για τους κατοίκους εξωτερικού. Επίσημη προφανώς πληροφόρηση από τη στιγμή που θα βγει το ΦΕΚ, το οποίο αναμένεται τις επόμενες ημέρες. Δύο ημέρες πριν τη λήξη της προθεσμίας ανακοινώθηκε ότι παρατείνεται ως τις 7 Σεπτεμβρίου η διαδικασία κατάθεσης αντιρρήσεων στους αναρτημένους δασικούς χάρτες τόσο για τους κατοίκους της Ελλάδας όσο και για αυτούς του εξωτερικού. Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, η παράταση σκοπεύει να δώσει επαρκή χρόνο σε όλους τους ενδιαφερόμενους ώστε να εξαντλήσουν εντός του Αυγούστου και μέχρι τις 7 Σεπτεμβρίου όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να αποφευθεί ο μεγάλος συνωστισμός που υπάρχει στις αρμόδιες υπηρεσίες. Ταυτόχρονα δίνει επιπλέον χρόνο στους αγρότες και τους καλλιεργητές που επιδοτούνται να συγκεντρώσουν όλα τα απαιτούμενα έγγραφα για την υποβολή των αιτήσεών τους, ενώ διευκολύνει και τους κατοίκους εξωτερικού που θα βρίσκονται αυτή την περίοδο στη χώρα μας για καλοκαιρινές διακοπές, ώστε να ρυθμίσουν τυχόν εκκρεμότητες με τους δασικούς χάρτες. Παρατηρήθηκε συνωστισμός τις προηγούμενες ημέρες στα σημεία υποστήριξης ανάρτησης του δασικού χάρτη, τα οποία δρεύουν στο Δασαρχείο Βόλου, στο Δασαρχείο Σκοπέλου και στο Δασαρχείο Αλμυρού. Εκεί θα πρέπει λοιπόν να απευθύνονται κατά κύριο λόγο οι ενδιαφερόμενοι πολίτες που θέλουν να καταθέσουν αντιρρήσεις κατά του περιεχομένου του δασικού χάρτη ή ταυτόχρονα και άλλες πράξεις με τις οποίες μπορούν να τους εξαιρέσουν από τη διαδικασία κύρωσης του δασικού χάρτη, όπως είναι οι αιτήσεις για εξαγορά ή τακτοποίηση, τέλος πάντων, όπως συνηθίζεται να αναφέρεται γενικότερα στο αντικείμενο των εκτάσεων που έχουν εκχερσωθεί και εμφανίζονται έτσι στο δασικό χάρτη. Στη Μαγνησία, μεγάλο πρόβλημα παρατηρήθηκε στα γραφεία στήριξης των κατατόπους δασαρχείων λόγω του μεγάλου συνωστισμού στην κατάθεση των αντιρρήσεων, καθώς και λόγω του μεγάλου χρόνου που απαιτείται για την γραφειοκρατική υποβολή και αποπεράτωση των αιτήσεων των πολιτών. Σημειώνεται ότι στη Μαγνησία έγινε ανάρτηση σχεδόν 2.400.000 στρεμμάτων και το 48,39% εξ αυτών είναι δασικές και χορτολιβαδικές εκτάσεις. Οι δασικές εκτάσεις στη Μαγνησία για τις περιοχές όπου έγινε ανάρτηση δασικών χαρτών είναι πάνω από 1.150.000 στρέμματα. Τα μεγαλύτερα προβλήματα υπάρχουν σε περιοχές των Δήμων Ζαγοράς Μουρεσίου, Ρήγα Φεραίου, Αλμυρού και Νοτιού Πηλίου. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι καλά είναι να το τακτοποιήσει έγκαιρα και να μην φτάσει την τελευταία εβδομάδα. Και αυτό σας το λέω με την αφορμή του συνωστισμού, τον οποίο παρατηρήσαμε τις προηγούμενες ημέρες. Βέβαια, οι ενδιαφερόμενοι θεωρώ ότι εξυπηρετήθηκαν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Καλά είναι όμως να τα τακτοποιήσουν, αν μπορούν από σήμερα να αρχίσουν να έρχονται στα σημεία υποστήριξης, τα οποία θα λειτουργούν σύμφωνα με τα όσα γνωρίζω μέχρι τώρα συνεχώς, έτσι ώστε να αποφύγουμε την τελευταία στιγμή. Άπαξ όμως και δεν το κάνουν. Μέχρι τις 7 Σεπτέμβρη, σύμφωνα με αυτά που ξέρουμε, θα έχουν θέματα όσον αφορά τη γη τους. Πρέπει να σημειωθεί πάντως ότι ο κύριος όγκος δουλειάς στη διαδικασία ανάρτησης των δασικών χαρτών στη Μαγνησία βγήκε από ελάχιστους υπαλλήλους. Αναφέρουμε χαρακτηριστικά πως ό,τι αφορά στη Διεύθυνση Δασών του Βόλου, μόλις 3 υπάλληλοι κατάφεραν να εξυπηρετήσουν έναν τεράστιο όγκο πολιτών. Οι συνάδελφοι στα 3 δασαρχεία και στη Διεύθυνση Δασών, όλοι οι συνάδελφοι ανεξαιρέτως, δώσαν κάτι παραπάνω από τις δυνατότητές τους και τον εαυτό τους, έτσι ώστε να έρθει εις πέρα σε αυτό το μεγάλο έργο. Είμαστε λίγοι, αλλά αυτοί που είμαστε προσπαθούμε όλοι οι συνάδελφοι ανεξαιρέτως να ανταπεξέλθουμε σε αυτό το έργο. Δύσκολα, αλλά όπως είναι δύσκολο για τους πολίτες, και εμείς ανταπεξερχόμαστε σε αυτές τις δυσκολίες και προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο.